Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αν εφαρμόσετε μια εφαπτωμενική εξομαλοποίηση στην αριστερή ψευδοομαλοποίηση, επιτυχάνεται μια καλύτερη εκτίμηση από την δευτεροβάθμια, έτσι ώστε η σύγκληση στο θεώρημα του Μπέρκστάιν αποδεικνύεται της ίδιας τάξης με το βαθμό προσέγγισης στο θεώρημα του Στάινμπεργκ. Αυτή είναι μια πρόταση που έχει σχέση με τα μαθηματικά. Αυτά τα μαθηματικά ίσως ακούει μακρόθεν ο κόσμος και τα παρομοιάζει κάπως με τα κινέζικα. Τα μαθηματικά όμως, κυρίες και κύριοι, είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής μας ζωής και της υπαρξιακής μας αγωνίας. Αυτούς τους δύο άξονες θα επιχειρήσουμε, μάλλον τους τρεις, μαθηματικά, καθημερινή ζωή και υπαρξιακή αγωνία, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε σήμερα με εκλεκτούς συνομιλητές. Αφορμή για αυτή την εκπομπή με τα μαθηματικά πήραμε από την παρουσία εδώ στη Θεσσαλονίκη ενός συγκεκριμένου Γάλλου μαθηματικού, του κύριου Ντενί Γκέτς, ο οποίος έχει γράψει το βιβλίο, το οποίο θα το γνωρίζετε, διότι ήδη έχει πουλήσει γύρω στα 47.000 αντίτυπα. Έχει γράψει λοιπόν το βιβλίο «Το θεώρημα του Παπαγάλου». Ο κύριος Γκέτς, ο οποίος είναι ο δεύτερος εκ δεξιών μου, είναι μαθηματικός, καθηγητής της ιστορίας της επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Θα συζητήσουμε εκτός αυτού βεβαίως, εκτός αυτών που σας είπα προηγουμένως, και για ένα άλλο θέμα, τα μαθηματικά και η λογοτεχνία. Σας παρουσιάζω λοιπόν και τους άλλους προσκεκλημένους μου. Δεξιά μου ακριβώς βρίσκεται ο κύριος Παναγιώτης Βασιλείου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια είναι ο κύριος Ντενί Γκέτς, όπως σας είπα. Δίπλα του είναι ο κύριος Στέφανος Μπαλής, διδάκτορ μαθηματικός και συγγραφέας. Για τους ανθρώπους της ηλικίας μου είναι παλιός γνωστός φροντιστής. Και δίπλα από τον κύριο Μπαλή βρίσκεται ο κύριος Ιωάννης Αντωνίου, καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αναπληρωτής διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου Σολβέ. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Επικαλούμενος και λογικό είναι τον ξένιο Δία, θα απευθυνθώ πρώτα στον κύριο Γκέντς και θα ήθελα να το ρωτήσω δύο πράγματα, έτσι για να αρχίσουμε να ζητάμε για το κλίμα. Το πρώτο είναι πώς εξηγεί ο ίδιος την επιτυχία που είχε στην Ελλάδα το βιβλίο του «Το θεώρημα του Παπαγάλου» και αν ανάλογη επιτυχία έχει και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Διότι είναι επιτυχία να πουλάει κανείς 47.000 αντίτυπα, έτσι δεν είναι, κύριε Μπαλή? Πολύ μεγάλη επιτυχία. Βεβαίως. Και έχει γράψει και έχει κυκλοφορήσει τώρα και στα ελληνικά ένα καινούριο βιβλίο που μου φαίνεται κυκλοφορεί παράλληλα και στην Ελλάδα και στη Γαλλία για τα μέτρα και τα σταθμά. Comment expliquer un succès? Πώς να την εξηγήσω αυτή την επιτυχία? C'est toujours difficile. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά πρέπει να πω ότι υπάρχει επιτυχία γιατί το βιβλίο είναι καταπληκτικό. Je ne peux pas dire ça. Δεν μπορώ βέβαια να πω je αυτό. Pense, hein. Το σκέφτομαι όμως. C'est parce que, αλλά c'est un roman. Είναι ένα μυθιστόρημα. C'est d'abord αυτό un roman. Είναι πρώτα απ' όλα ένα μυθιστόρημα. Ce n'est pas un roman sur les mathématiques, δεν είναι ένα μυθιστόρημα για τα μαθηματικά, αλλά είναι ένα μυθιστόρημα με τα μαθηματικά. Ça veut dire que, δηλαδή, les mathématiques, τα μαθηματικά là, sont comme matière, βρίσκονται σαν ύλη non μέσα pas στο βιβλίο, de connaissance ou de savoir, όχι σαν γνώση, αλλά σαν ύλη μυθιστορηματική. Et, à ce titre, και με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν de cette, να γίνεται η επιτυχία του βιβλίου μεγάλη εξαιτίας αυτού. Δηλαδή voilà. Δεν είναι ένα Et κλασικό εγχείρημα βιβλίου, αλλά είναι κάτι καινούριο. Έχουμε λοιπόν πρόσωπα, έχουμε μια ιστορία και τα μαθηματικά δεν έρχονται εδώ. Η ιστορία δεν είναι εδώ για να μας κάνει να περάσει τα μαθηματικά, γιατί τα μαθηματικά δεν μπορούμε να τα χωνέψουμε εύκολα. Όχι, καθόλου δεν είναι αυτό. Αντίθετα, τα μαθηματικά είναι εδώ για να μας δώσουν έρισμα, ύλη, θα έλεγα κάτι το δραματικό, σε μια ιστορία. Νομίζω ότι αυτός είναι κυρίως ο λόγος που κάνει το βιβλίο να έχει μεγάλη επιτυχία, γιατί βεβαίως υπάρχει μεγάλη ενδιαφέρον για τα μαθηματικά, γιατί τα μαθηματικά είναι η μόνη ύλη που μπορεί να έχει, να το αγαπάμε τρελά ή να το μισούμε πάρα πολύ. Τώρα για το καινούργιο σας βιβλίο, τι σας έκανα λοιπόν να ασχοληθείτε με ένα θέμα σαν τα μέτρα και τα σταθμά και τι καινούργιο λέτε, τι λέτε λοιπόν? Ένα συνάδελφό σας που συνάντησα χθες τυχαία και του μίλησα έτσι για σας γιατί ερχόμουν στην ομιλία σας, μου είπε ότι αυτή η κοινή χρήση μέτρων και σταθμών ήταν ένας πρόδρομος της παγκοσμιοποίησης. Ναι.
Βεβαίως. En écrivant ce livre, γράφοντας αυτό το βιβλίο, je me suis aperçu que peut-être κατάλαβα ότι η πρώτη παγκοσμιοποίηση ήταν η παγκοσμιοποίηση μέσω του μετρικού συστήματος. Et on répond immédiatement, sauf que και les Anglais, εκτός et ότι οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί, ίσως η πιο μεγάλη δύναμη λοιπόν σήμερα, δεν έχουν ακριβώς το ίδιο μετρικό σύστημα, αλλά είναι εκπληκτικό να βλέπουμε ότι σχεδόν όλες οι χώρες μιλούν τη γλώσσα τη μετρική. Εκφράζονται σε αυτή τη γλώσσα. Έτσι λοιπόν, το βιβλίο που αναφέρεται λοιπόν στα μετρήσεις αστοθμά είναι κάτι το σημαντικό για μας και θα δούμε ότι χρησιμοποιούμε πάρα πολλές φορές το ίδιο σύστημα όλοι μας και θα δείτε ότι 30, 40, 50 φορές ίσως την ημέρα χρησιμοποιούμε το μετρικό σύστημα. Έτσι λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε μιλήσει όμως πώς γεννήθηκε αυτό το μετρικό σύστημα. Είναι πραγματικά, για μένα ήταν μια ανακάλυψη πραγματικά. Είναι το πιο καλό παράδειγμα, το πιο ωραίο παράδειγμα, το πιο σημαντικό αυτής της συνάντησης ανάμεσα στην πολιτική, την επιστήμη και τη φιλοσοφία. Τις επιστήμες. Το μετρικό σύστημα είναι μια παραγωγή, μια δημιουργία της Γαλλικής Επανάστασης. Δεν έγινε κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά έγινε γιατί υπήρξε η Γαλλική Επανάσταση. Και σε κάθε στιγμή καταλαβαίνουμε το μετρικό σύστημα, οι αξίες της Γαλλικής Επανάστασης βρίσκονται, αποτελούν μέρος σχεδιασμού του μετρικού συστήματος, της έννοιας του μετρικού συστήματος. Να λοιπόν κάτι πολύ καινούργιο. Ποιες είναι αυτές οι αξίες? Πριν από τη Γαλλική. Υπάρχει ισότητα πρώτα απ' όλα. Πριν από τη Γαλλική Επανάσταση δεν μετρούσαν? Avant la Révolution française, on ne mesurait pas. Si, mais on mesurait. Ναι, μετρούσαμε. Dès que les hommes. Από τότε που οι άνθρωποι υπήρξαν, μετράμε. Το θέμα και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες του κόσμου είναι ότι il y avait, par exemple, en France, υπήρχε στη Γαλλία 3.000 μέτρα υπήρχαν στη Γαλλία. Et, par exemple, και για παράδειγμα, si on prenait la, αν παίρναμε la Toise, il y en την οριά, υπήρχαν 30 οριές. Μία στο Παρίσι, μία στο Σεντενή. Σας διέκοψα τη στιγμή που θα λέγατε κάτι σημαντικό. Ότι οι αξίες της Γαλλικής Επανάστασης περιέρχονται στο μετρικό σύστημα. Πείτε μας, ποιες είναι αυτές? Πρώτα απ' όλα, είναι η ισότητα, το ξέρουμε όλοι αυτό. Έτσι, l'universalité. Και επίσης η παγκοσμιότητα. Το μετρικό σύστημα. Μέσα στο λίκνο της. Στο λίκνο του. Δημιουργεί ένα μέτρο για το οποίο όλοι οι άνθρωποι του κόσμου είναι ίσοι. Και μόνο η φύση, μόνο η φύση μπορεί να μας προσφέρει αυτήν την δυνατότητα της ισότητας όλων των ανθρώπων, γιατί σας υπενθυμίσω ότι πριν ήταν με το σώμα του ανθρώπου που μετρούσαμε τα πράγματα, με τα δάχτυλα, με τον πύχη κλπ. Τώρα η επιλογή έγινε να πάρουμε τη γη σαν μονάδα μέτρησης, γιατί η γη ανήκει σε όλους τους ανθρώπους. Όχι μόνο σε όλους τους ανθρώπους του σήμερα και σε όλους τους ανθρώπους του αύριο. Και οι φιλόσοφοι και οι μαθηματικοί και οι πολιτικοί, ο Κοντορσέ για παράδειγμα, πρόσφερε το μετρικό σύστημα, τη διατύπωση του μετρικού συστήματος, και είπε σε όλους τους ανθρώπους και σε όλους τους χρόνους. Και τώρα που έδωσα τον ορισμό αυτού το οποίο σημαίνει μονάδα μέτρησης, δεν είναι το μέτρο λοιπόν, είναι το τέταρτο του μεσημβρινού της Γης και το τέταρτο του μεσημβρινού είναι η απόσταση ανάμεσα στον πόλο, ανάμεσα στους πόλους και στον ισημερινό. Et je vais peut-être terminer par une chose, c'est la και θα τελειώσω με ένα πράγμα. Tous les hommes sont égaux. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Tous les méridiens sont égaux. Όλοι οι μεσημβρινοί είναι ίσοι. À peu près. Περίπου. Théorie. Στη θεωρία τουλάχιστον. Symboliquement. Συμβολικά. Tous les hommes όλοι οι άνθρωποι έχουν κάτω από το πόδι τους έναν μεσημβρινό. Si on prend comme unité de mesure εάν πάρουμε σαν μονάδα μέτρησης έναν μεσημβρινό,
Τότε λοιπόν όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι μπροστά στο μέτρο των, των πραγμάτων του κόσμου. Μάλιστα. Oui, d'accord. Κύριε Βασιλείου, θα ξεκινήσω από εσάς τώρα την συζήτηση, μάλλον συνεχίζω τη συζήτηση. Πριν μπούμε έτσι λίγο στα πιο πρακτικά μαθηματικά, θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτό το βασικό ερώτημα που κάνει όποιος τα προσεγγίζει καταρχάς με μια διάθεση φιλοσοφική. Και αν θέλετε και όχι απλώς, και ένας καθημερινός φοιτητής που αρχίζει μετά και σκέφτεται λίγο περισσότερο. Τα μαθηματικά υπάρχουν στη φύση και τα ανακαλύπτουμε ή τα εφευρίσκουμε. Δηλαδή καθόμαστε στο σπίτι μας και τα φτιάχνουμε ή απλώς ερμηνεύοντας τη φύση βλέπουμε αυτό που έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες «Αΐ ο Θεός ο Μέγας γεωμετρή». Να σας απαντήσω. Πιστεύω ότι η φύση γνωρίζει μαθηματικά και σκέφτεται μαθηματικά. Και αυτό το αισθανόμαστε κάθε μέρα που ανακαλύπτουμε και καινούριες μαθηματικές θεωρίες, πιο υψηλού επίπεδου από τις προηγούμενες και πιο χρήσιμες μερικές φορές. Και αισθανόμαστε την ύπαρξη της γνώσης των μαθηματικών στη φύση. Ειδικά στα στοχαστικά μαθηματικά, δηλαδή αυτά τα μαθηματικά που δεν έχουν βεβαιότητα μέσα τους για τις μεταβλητές τους, αλλά είναι τυχαίες, αυτό είναι πάρα πολύ έντονο. Ναι. Δηλαδή, εκείνο που κανένας μπορεί να πει, ας πούμε, διαισθητικά πάντοτε με κάποια βεβαιότητα, είναι ότι η φύση γνωρίζει μαθηματικά και εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε να τα καταλάβουμε και να τα αναπτύξουμε ξανά, και ό,τι έχουμε ανεφτιάξει ίσως μέχρι σήμερα είναι η προσέγγιση των μαθηματικών της φύσης. Μάλιστα. Είναι η πλατωνική άποψη δηλαδή. Αυτή είναι αυτή εγώ την αισθάνομαι κάθε δηλαδή, μέρα. Δηλαδή τα μαθηματικά υπάρχουν στη φύση. Σαφώς. Και εμείς απλώς τα ανακαλύψουμε. Ναι, προσπαθούμε να τα ανακαλύψουμε. Προσπαθούμε. Ή προσεγγίζουμε μάλιστα μαθηματικά της φύσης με πιο απλοϊκούς τρόπους, τους οποίους στην εξέλιξη. Θα ήθελα εδώ πριν πάω και στον κύριο Αντωνίου να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς ναι, πιστεύετε ότι από τη στιγμή που όλα τα συστήματα που προσεγγίζουμε τη φύση, ανακαλύπτοντας τα μαθηματικά της, είναι περίπλοκα, είναι τόσο περίπλοκη η φύση ή εμείς δεν μπορούμε να την προσεγγίσουμε ακόμα καλά και γι' αυτό μπερδευόμαστε μόνοι μας? Η φύση έχει μια απλότητα και μια μαγεία στα μαθηματικά της. Απλώς. Ναι, αλλά τα δικά μας μαθηματικά δεν είναι τόσο απλά. Να σας πω, η βαθύτητα της γνώσης είναι τόσο υψηλή. Ας πούμε, το επίπεδο της γνώσης των μαθηματικών φύσης είναι τόσο υψηλό, αλλά στη διαπλοκή τους είναι απλά. Δεν είναι όμως εύκολα κατανοητά στο επίπεδο της διανόησης. Δηλαδή της πιστεύετε διανόησης ότι ορθώς προχωρούμε. Δεν έχουμε κάνει ακόμα λάθος στην προσέγγιση της φύσης. Να απαντήσω. Μήπως είναι λάθος δηλαδή όλα αυτά? Όχι, νομίζω ότι η ανθρωπότητα πάει πολύ σωστά. Παράγει βέβαια μαθηματικά τα οποία δεν έχουν φανεί μέχρι σήμερα χρήσιμα, αλλά αυτό δεν αποκλεί να φανούν αύριο χρήσιμα. Εσείς κύριε Αντωνίου, τι πιστεύετε? Καταρχήν, μ' άρεσε πολύ που είπε ο κύριο Βασιλείου ότι τα μαθηματικά είναι μέρος της φύσης. Η φύση δουλεύει με μαθηματικά. Απλώς θα ήθελα να προσθέσω κάτι που συνάδει με αυτά που είπε, ότι και ο άνθρωπος σαν μέρος της φύσης δημιουργεί μαθηματικά. Ξισορροπείται δηλαδή ναι, τα πράγματα. Και εδώ θέλω να δηλαδή, τονίσω την παρομοίωση που έκανε. Το ένα απόδειξε στον πλατωνισμό και το άλλο στην άλλη θεωρία. Θα σας το πω με έναν τρόπο. Για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, πλατωνική άποψη είναι αυτή που λέει ότι τα μαθηματικά υπάρχουν στη φύση. Οι μαθηματικές έννοιες είναι σαν τις χημικές ουσίες. Υπάρχουν στη φύση πολλές χημικές ουσίες. Η φύση κατασκευάζει μόρια, μακρομόρια, αλλά και ο άνθρωπος φτιάνει μόρια που δεν υπήρχαν στη φύση πριν από αυτόν. Πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους δυναμική με τις μαθηματικές έννοιες. Τα βλέπουμε γύρω μας, εμπνεόμαστε, φτιάχνουμε κι εμείς όμως. Αλλά κι εμείς είμαστε μέρος της φύσης. Μάλιστα. Όσο για το δεύτερο ερώτημά σας. Κάνουμε συζήτηση, έτσι μπορείτε να παρεμβαίνετε. Ένα παράδειγμα μπορούμε να το πούμε. Δεν έχει τελειώσει ακόμη. Συγγνώμη. Επ' αυτού, ναι. Πες το γιατί θα απαντήσω στην δεύτερη ερώτηση. Ναι, κύριε Βασιλείου. Ένα παράδειγμα απλό είναι η μέλισσα. Η μέλισσα αποφασίζει και βγαίνει από την κυψέλη της. Και θα σας πω δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι πώς φτιάχνει την κερίθρα. Οι κερίθρες έχουν το σχήμα που χρειάζεται το ελάχιστο κερί για να καλύψει ένα επίπεδο. Αυτό είναι ένα θεώρημα το οποίο στην τοπολογία οι μαθηματικοί το βρήκανε πρόσφατα. Η μέλισσα όμως το ξέρει στους αιώνες. Αν δεν το ήξερε, δεν θα είχε επιβιώσει, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Εδώ τώρα μου κάνετε γέφυρα για την επόμενη ερώτηση. Ήθελα κι εγώ να πω την άποψή μου στο ερώτημα αυτό. Έχω την αίσθηση ότι ανάμεσα στις δύο αλήθειες
θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα μαθηματικά είναι μία αντανάκλαση του πραγματικού κόσμου μέσα στον κόσμο της σκέψης. Παίρνουμε το παράδειγμα του κυρίου Βασιλείου, ερέθισμα από την κατασκευή της μέλισσας και το κάνουμε αφηρημένο αυτό και φτάνουμε στη θεωρία που είπε ο κύριος Βασιλείου. Και αυτό το πράγμα γίνεται με όλα τα πράγματα. Είναι επειδή τον πραγματικό κόσμο δεν μπορούμε να τον έχουμε όλον μέσα στο μυαλό μας, να τον μικρύνουμε, να τον κουβαλάμε μαζί μας, δημιουργούμε την αντανάκλασή του στον κόσμο της σκέψης. Κόσμος των ιδεών δηλαδή. Γενικότερα. Εσείς είστε πιο ακραίος πλατωνιστής από Όχι, αυτά. Δεν είναι, ακριβώς το ίδιο. Δεν αρνούμε την πραγματικότητα. Απλώς τα μαθηματικά μελετούν την αντανάκλαση αυτής της πραγματικότητας. Μάλιστα, να ακούσουμε και τον κύριο Γκέντς. Oui, sur... Ναι. Je me suis souvent posé la question. Έθεσα πολύ συχνά στον εαυτό μου το ερώτημα. Non pas pour, όχι. Non pas pour, pour y répondre, για να απαντήσω σε αυτό βέβαια. Mais que, mais pour me, pour me demander, αλλά για να αναρωτηθώ. Qu'est-ce qu'il y aurait de différent, τι ποιο θα ήταν το διαφορετικό πράγμα dans la pratique des mathématiques, στην πρακτική των μαθηματικών. Si l'on répond, εάν απαντήσουμε d'un côté από τη μια πλευρά ή αν απαντήσουμε από την άλλη πλευρά. C'est-à-dire si on pense que δηλαδή, on est dans αν la σκεφτούμε ότι είμαστε création, στη δημιουργία, donc dans l'invention, άρα στην εφεύρεση, ou bien dans la découverte, ή αν είμαστε στην ανακάλυψη, qu'on découvre ce qui δηλαδή est ανακαλύπτουμε αυτό το οποίο υπάρχει ανεξάρτητα από εμάς και πριν από εμάς. Δεν βρήκα απάντηση και νομίζω ότι η πρακτική των μαθηματικών δεν είναι διαφορετική εάν ανήκουμε στη μια πλευρά ή στην άλλη. Ce qui me semble, c'est αυτό que, που μου φαίνεται la pratique, la πρακτική, πραγματικά η πρακτική των μαθηματικών είναι πρώτα απ' όλα μια πρακτική της σκέψης. Λοιπόν, ποιο θα είναι το πρακτικό έτσι... Να συμπληρώσω λίγο στο δεύτερο ερώτημά σας, ναι, σχετικά με την κατανόηση των μαθηματικών. Πιστεύω ότι είμαστε ακόμα σε πρωτόγονη εποχή για τα μαθηματικά. Η στρατηγική που είχαμε μέχρι τώρα του Διέρη και Βασίλευε, να ανάγουμε δηλαδή τα περίπλοκα σε απλά και μετά αθροίζουμε το απλό για να καταλάβουμε το περίπλοκο, έχει καταδειχθεί πλέον ότι είναι ανεπαρκής για να περιγράψει τα πιο ενδιαφέροντα φαινόμενα γύρω μας. Χρειαζόμαστε νέες έννοιες και νέα μαθηματικά, τα οποία εκτιμώ ότι σε 50 χρόνια αυτά που, τα μαθηματικά που κάνουμε σήμερα θα θεωρούνται όπως βλέπουμε τώρα τα μαθηματικά του 16ου-17ου αιώνα. Θα θεωρούνται έτσι κάτι σαν ιστορία των μαθηματικών ή θα περάσουμε εντελώς, θα τα ξεχάσουμε εντελώς σαν δεν είναι άχρηστα, απλώς θα δειχθεί ο πολύ περιοριστικός χαρακτήρας τους. Μάλιστα. Και για το παράδειγμα αυτό, ήθελα να πω για τα μαθηματικά στη φύση, ένα το παράδειγμα με το πετάτε ένα δίσκο, ένα φρίσμπι και ο σκύλος πηδάει και το πιάνει στον αέρα. Δεν λύνει τις εξώσεις του Νεύτωνα ο εγκέφαλος του σκύλου. Σήμερα ξέρουμε ότι το νευρονικό δίκτυο του σκύλου κατ' ουσίαν ανακατασκευάζει τη λύση χωρίς να περνάει μέσα από τον νόμο του Νεύτωνα. Τώρα γίνεστε δύσκολο στους τηλεθεατές. Θέλω να πω, ο σκύλος δεν ξέρει μαθηματικά. Ναι. Αλλά έχει κάποιες γνώσεις όμως. Μπορεί με τα δεδομένα που παρατήρησε, την κίνηση που παρατήρησε, να εκτιμήσει, να κάνει μια καλύτερη, ας το πούμε, εκτίμηση για το πού θα πέσει η τροχιά. Ναι. Και λέω το δίσκο γιατί είναι, γυρίζει ο δίσκος. Εσείς και δεν κάνει ομαλή τροχιά. Πού ξέρετε ότι δεν ξέρει ο σκύλος μαθηματικά? Διότι αν ήξερε μαθηματικά θα μπορούσε να κατανοήσει απλές, απλούς κώδικες επικοινωνίας. Όταν του πετάς την μπάλα πάει και την πηγαίνει. Ίσως πιο εύκολα από ότι ένας άνθρωπος. Ωραία, ναι. Στο βαθμό που ξέρουμε τα μαθηματικά, μπορούμε με ασφάλεια να συμπεράνουμε ότι δεν ξέρει μαθηματικά. Μάλιστα. Εντάξει, ας μην επιμείνω σε αυτό. Μην κάνω το συνήγορο του σκύλου τώρα. Λοιπόν, θέλω να σας θέσω ακόμη ένα υπαρξιακό ερώτημα. Επικαλούμε ο συνάδελφό σας, όχι εγώ δηλαδή, για να έχουμε και μια, έτσι, να κρατάμε και πισινές ότι έχουμε στέρεα ρίσματα, έτσι. Θα επικαλιστώ λοιπόν μια ηγετική φυσιογνωμία της έρευνας στην αλγεβική γεωμετρία. Σαφάρεβιτς λέγεται, γνωρίζετε έτσι. Ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, αφού
σε μια ομιλία του είπε διάφορα, στο τέλος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η φύση, η ύπαρξη έχει ένα σκοπό. Και αν θυμάστε, ακόμη και από τα μαθητικά μας χρόνια, μία από τις θεωρίες ύπαρξης Θεού ήταν η τελεολογική, δηλαδή ότι ο κόσμος έχει ένα σκοπό. Λοιπόν, ένας διακεκριμένος μαθηματικός, τα έχω εδώ μπροστά μου, έχω την ομιλία του μπροστά μου, αν χρειαστεί θα σας διαβάσω παραγράφους, λέει λοιπόν ότι η φύση και η ύπαρξή μας έχει ένα σκοπό. Συμφωνείτε με τον Σαφάρεβιτς? Avec monsieur Safarevitch. Vous savez, ξέρετε, la question de la fin, c'est la question το θέμα του σκοπού, c'est la question de l'infini. Είναι το θέμα του απείρου. Μάλιστα. Ακριβώς είναι το ίδιο θέμα. Ça veut dire que, quand y a une fin, όταν υπάρχει ένας σκοπός, ce n'est pas sans limite. Δεν είναι χωρίς όρια. Et l'infini, c'est exactement και το άπειρο l'illimité. Είναι ακριβώς κάτι που δεν έχει όρια, το απεριόριστο. Donc, je ne pense... Έτσι λοιπόν, je pense que les questions fondamentales νομίζω ότι το θεμελιώδη ζήτημα που τίθεται ne peuvent pas, ne sont pas de l'ordre de la preuve. Δεν είναι της τάξης της απόδειξης, καμιάς απόδειξης. Τα θεμελιώδη ζητήματα δεν μπορούν να εναχθούν σε μια οποιαδήποτε μέθοδο απόδειξης ή απόδειξη μέσω του λόγου ή μέσω μιας μεθόδου εμπειρικής. Απάντησα στην ερώτησή σας. Έτσι λοιπόν δεν είμαι σύμφωνος. Νομίζω ότι τα μαθηματικά δεν πρέπει να τα κάνουμε, να βάζουμε να κάνουν αυτό που δεν θέλουν να κάνουν, ούτε να τα βάζουμε να μιλούν, γιατί έχουμε ιδέες όπου τις βάζουμε στα μαθηματικά, όπως για το σκύλο που μιλήσατε, που θα γαβγίσει, όπως θέλουμε να γαβγίσει. Τα μαθηματικά δεν είναι η ζωή, αυτή είναι η δική μου άποψη. Τα μαθηματικά είναι ένας τρόπος να βλέπουμε τα πράγματα, όχι το πραγματικό. Δεν ξέρω τι είναι το πραγματικό, κανείς δεν ξέρει τι είναι το πραγματικό, αλλά ξέρουμε ότι είναι αποτελεσματικά, ότι μας βοήθησαν να ανακαλύψουμε, να εφεύρουμε πράγματα, μας άνοιξαν το πνεύμα και ήταν χρήσιμα, υλικά χρήσιμα για να κατασκευάσουμε συγκεκριμένα αντικείμενα τα οποία έχουν μετατρέψει τον κόσμο. Αυτά είναι όλα. Και χάρη στα μαθηματικά μπορούμε να κάνουμε πολύ καλή φιλοσοφία επίσης. Πολύ καλή φιλοσοφία. Κάτι αυτό που κάνουμε και τώρα. Ναι, κύριε Αντωνίου. Η τελεολογία μπαίνει στο προσκήνιο της επιστήμης από τον Φερμά και τον Μοπερτουί το 17ο αιώνα, όταν απέδειξαν ότι το φως το οποίο περνάει από ένα μέσο σε ένα άλλο, από τον αέρα στο γυαλί, ακολουθεί τεθλασμένη γραμμή. Λύνεις εξώσεις οπτικής και τη βρίσκεις. Αλλά μπορείς να αποδείξεις ότι αυτή η τεθλασμένη γραμμή προκύπτει εάν πεις ότι σκοπός της διάδοσης του φωτός είναι να ακολουθεί τη διαδρομή με ελάχιστη δράση. Αυτό ήταν η πρώτη συγκεκριμένη νήξη της τελεολογίας στα μαθηματικά. Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι όλες οι εξισώσεις που μας περιγράφουν τους νόμους της φύσης μπορούν ισοδύναμα να γραφτούν ως μια τελεολογική αρχή. Οπότε, πράγματι μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι η φύση ακολουθεί μια τελεολογία. Τα πράγματα αλλάζουν στα μέσα του 20ου αιώνα, όπου διαπιστώνουμε ότι οι εξισώσεις που περιγράφουν την ύλη μακράν της ισορροπίας, όπου έχουμε χάος, περιοχές που τραβάνε το σύστημα, ολκούς, ή απόστες, περιοχές που αναβλύζει το σύστημα, σε αυτές τις περιπτώσεις απεδείχθη μαθηματικά, το 1975 περίπου, ότι δεν μπορούμε να τις περιγράψουμε με καμία τελεολογική αρχή. Δεν μπορούμε ακόμη. Αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί κανένας να τις περιγράψει. Γιατί είστε τόσο απόλυτος? Είναι θεώρημα αυτό, δεν είναι. Αυτές οι εξισώσεις δεν γράφονται. Δεν έχουν αναιρεθεί θεωρήματα και αλήθειες που στο παρελθόν αυτές τις υποθέσεις, κύριε Σαββίδη, δεν έχουν αναιρεθεί. Δηλαδή το σύστημα σε αυτή την ύλη, σε αυτή την κατάσταση μακράν της ισορροπίας, βρίσκεται σε μια ποικιλία δυνατοτήτων, όπου
εάν βρεθεί κοντά σε έναν ολκό, τραβιέται εκεί και παγιδεύεται. Ή μπορεί ένας απόστης να τη διώξει μακριά. Επίσης, οι στοχαστικές εξισώσεις που ο κύριος Βασιλείου τις γνωρίζει και τις εφαρμόζει καλά, πολλές από αυτές έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορούν να γραφτούν ισοδύναμα ως μια τελεολογική αρχή. Δηλαδή, συνοψίζοντας, από τους νόμους της φύσης που μέχρι τώρα γνωρίζουμε, η πλειονότητα των νόμων που περιγράφουν την ύλη κοντά στην ισορροπία γράφονται και σαν τελεολογικοί νόμοι. Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν νόμοι που δεν γράφονται τελεολογικοί. Κύριε Αντωνίου, ξέρετε που εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι που δεν ξέρουμε ούτε μαθηματικά, ούτε πολλή φυσική κτλ., έτσι έχουμε μια ένσταση σε αυτά που λέτε και εσείς και η φυσική. Ότι παίρνετε διαφορετικούς χώρους της φύσης και εφαρμόζονται διαφορετικά μαθηματικά δεδομένα. Και η αίσθηση η δική μας και μερικών εξημών, όχι μου, άλλων πιο έτσι, η ενορατική διέστησή τους, λέει ότι δεν μπορεί η φύση που έχει τέτοια ενότητα να παρουσιάζει ξεχωριστή ερμηνεία σε διαφορετικούς τομείς. Τώρα μας αναφέρατε, υπάρχουν χώροι που εφαρμόζουμε τα κλασικά μαθηματικά και υπάρχουν χώροι που εφαρμόζουμε τα χαοτικά μαθηματικά. Λοιπόν, και υπάρχει ένα κενό μεταξύ των δύο, προφανώς, έτσι δεν είναι? Όχι. Δεν μπορεί. Γιατί δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει κενό. Δεν υπάρχει. Μπορείς να αποδείξεις ότι η γενική περίπτωση είναι χωρίς τελεολογία. Και όσο το σύστημα στα πλησιάζει. Μαθηματικά τώρα δεν αναφερόμαστε, όχι στην τελεολογία που λέτε. Αναφέρομαι στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Μες. Γιατί δεν μ' αρέσει να γενικεύω χωρίς παραδείγματα. Η ύλη μακράν της ισορροπίας χαρακτηρίζεται από ορισμένες τιμές των παραμέτρων ελέγχου. Βλέπεις λοιπόν τώρα ότι. Τώρα χρησιμοποιείται πολύ εξειδικευμένη η ορολογία. Ναι. Μπορείτε να τα πείτε αυτά τα δύο πράγματα να τα πω απλούστερα, ναι. Έχουμε κάποιο τρόπο να περιγράφουμε την ύλη μακριά από την ισορροπία. Ας πούμε το πλοίο. Τη στιγμή που ξεκινάει, βλέπεις να σχηματίζονται σιγά σιγά κύματα. Αναπτύσσει ταχύτητα και βλέπεις ότι τα κύματα δημιουργούν αφρό. Ο αφρός είναι μακράν της ισορροπίας. Όσο δημιουργούνται τα κύματα τα ομαλά, έχω τελεολογία. Μόλις δημιουργείται ο αφρός, χάνω τελεολογία. Να φωτίσω. Αυτό το παράδειγμα μας δείχνει ότι η γενική περίπτωση, που είναι ο αφρός, ανάγεται στην ειδική περίπτωση του κύματος, όταν χαμηλώνει η ταχύτητα, που είναι η παράμετρος ελέγχου στην προκειμένη περίπτωση. Να φωτίσω το ερώτημά σας από μία άλλη να το φωτίσετε. Ασχοληθήκαμε με την ερμηνεία του κόσμου που δίνουν τα μαθηματικά και τους σκοπούς τους και τα παλιά και τα σύγχρονα, πολύ σωστά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Όμως ο άνθρωπος δεν ασχολείται μόνο για τη χρησιμότητα των μαθηματικών και την ερμηνεία της φύσης. Τα μαθηματικά από μόνα τους έχουν και μία αισθητική όψη. Είναι όμορφα. Για ορισμένους είναι όμορφα και για ορισμένους είναι αποκρουστέα. Ναι, το ερώτημα είναι ότι κάποιος ή κάποιοι προσπαθούν να ανακαλύψουν και αυτή την ομορφιά. Χωρίς να ενδιαφέρονται για όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια, στο τέλος αυτά τα πράγματα πιθανόν συγκλίνουν και έχουμε και χρήσιμα και όμορφα. Μάλιστα. Απόδειξη ότι, ας πούμε, τα μαθηματικά έχουν περάσει μες στην ποιήση από ανθρώπους που δεν είναι μαθηματικοί. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια, αυτό το θέμα. Ναι, θέλω να πω. Να πω εγώ ότι εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει καθορισμένος σκοπός, αλλά ότι υπάρχει μια τυχαιότητα στην όλη κατάσταση, όπου η μέση συμπεριφορά και είναι αυτός ο σκοπός που αισθανόμαστε ότι υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει μια τυχαία εξέλιξη των πραγμάτων, διότι έτσι είναι συστημένο η κατάσταση. Δεν ξέρω αν κατανοείτε τι θέλω να πω. Ναι, αλλά αυτό εντάξει, θα μπορούσαμε και εμείς να πούμε ότι δεν είναι τυχαία και είναι δετερμινιστική. Δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει τυχαιότητα παντού γύρω μας. Λοιπόν, πάλι και τελειώνω με αυτό το θέμα, για να περάσουμε στα πιο πρακτικά. Υπάρχει, πέραν αυτής της άποψης που είπαμε προηγουμένως, ότι υπάρχει σκοπός στην φύση, και υπάρχει και η άλλη που λέει, και η σχέση με τα μαθηματικά, ότι τα μαθηματικά τα παίρνουμε, βλέπουμε, μας ικανοποιούν, τα βάζουμε εκεί, αναπτύσσουμε ένα πρόβλημα που έχουμε από την καθημερινότητά μας. Βλέπουμε το ικανοποιούν, τα δεχόμαστε. Δεν τα ικανοποιούν, τα πετάμε. Αυτό που λέγεται η χρησιμοποίησή τους ως μοντέλου. Αυτή είναι η άποψη στην οποία κλείνεται περισσότερο. Περισσότερο δηλαδή είναι
αυτά είναι τα μαθηματικά που βιώνουμε, αυτά που προηγουμένως υπενήχθηκε ο κύριος Γκέντς. Αυτά τα μαθηματικά όμως δεν έχουν σχέση με αυτό που ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, ότι υπάρχουν στη φύση. Αυτά τα μαθηματικά τα φτιάχνουμε εμείς. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα υπέροχο σύστημα που μαθηματικά να είναι άψογο και να μην υπάρχει. Ένα χώρο. Δεν μπορούμε. Φυσικά, τα μαθηματικά έχουν πολλές μορφές. Υπάρχουν μαθηματικά τα οποία φτιάχνονται σε αφηρημένους χώρους, υπάρχουν μαθηματικά τα οποία φτιάχνονται με κίνητρο από συγκεκριμένο πρόβλημα και υπάρχουν και μαθηματικά τα οποία δίνουν μια πρωτότυπη εφαρμογή κάποιων γνωστών θεωριών. Έχουν όλες τις μορφές τους τα μαθηματικά. Ναι. Κανένας δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι είναι άχρηστα επειδή δεν έχει μπορέσει να βρει κάποια εφαρμογή τους. Διότι όπως έχει δείξει η ιστορία, μετά από κάποιους αιώνες, κάποιες μαθηματικές θεωρίες που φαινόντουσαν να είναι απόμακρες βρίσκουν μεγάλες εφαρμογές. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Μπορείτε να μας κάνετε συγκεκριμένα, να γίνετε πιο συγκεκριμένος, να μας πείτε ορισμένα παραδείγματα σε σχέση με τα μαθηματικά και την καθημερινότητά μας. Ωραία. Τι θέλετε να σας πω, ανακαλύψεις των μαθηματικών που φαίνονται να είναι εξωτικές και όχι προφανώς το ότι για να πάρουμε ένα κιλό ρύζι έπρεπε να ανακαλύψουμε το κιλό. Ωραία. Κάτι από ποιο χώρο θα θέλατε να. Από την επικοινωνία. Άμεσο παράδειγμα που το ζούμε σήμερα. Τα καθαρά αφηρημένα μαθηματικά της θεωρίας αριθμών, που θεωρείται ας πούμε η ελίτ των μαθηματικών, καμία εφαρμογή, σήμερα εφαρμόζεται στην κρυπτογραφία. Στην κρυπτογραφία. Κρυπτογραφία. Για λίγο ακόμη όμως. Για λίγο ακόμη, γιατί με τους κουβατικούς κομπιούτερ δεν μπορεί κάτι, έτσι λένε οι ηλεκτρονικοί. Κλασικό παράδειγμα, οι μη ευκλήδιες γεωμετρίες. Πολύ κλασικό παράδειγμα, που είναι ένα μοντέλο που κατασκευάστηκε και ο Γκάους δεν τόλμησε να το παρουσιάσει, γιατί θεωρούνταν έτσι, πώς το λένε, πολύ ριζοσπαστικό και έξω πραγματικό. Και έχουμε τις εφαρμογές της και στο μικρό κόσμο και στο μεγάκοσμο. Μετά από 100 χρόνια, 200 χρόνια. Άλλη εφαρμογή, το στοχαστικό ολοκλήρωμα. Όταν έγιναν τα. Τώρα όλοι καταλάβαμε τι είναι το στοχαστικό ολοκλήρωμα. Ναι, δεν καταλαβαίνετε τι είναι, σαφώς. Αλλά άμα σας πω ότι από το 1973 και πέρα, που έγιναν τα χρηματιστηριακά παράγωγα, έγινε επανάσταση στον κόσμο της χρηματοοικονομίας με αυτή την ανακάλυψη και ότι 3 εκατομμύρια δολάρια παίζονται στη διεθνή αγορά χάρη σε αυτές τις ανακαλύψεις. Εσείς που ξέρετε καλά μαθηματικά, έπρεπε να έχετε κερδίσει από το χρηματιστήριο. Όχι, δεν είναι. Τα μαθηματικά σε λένε πώς να προφυλαχτείς από τις ανόδους και τις πτώσεις του. Όχι πώς θα αποκτήσεις χρήματα. Γιατί ο μαθηματικός που θα έχει βρει πώς θα αποκτήσεις χρήματα παίζοντας στο χρηματιστήριο, δεν θα μας το έλεγε ποτέ. Διότι θα φρόντιζε μόνο τον εαυτό του. Τέτοιος δεν υπάρχει. Στη Ford επενδύουμε συνεχώς στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια κάθε αυτοκινήτου μας. Και γι' αυτό μπορούμε να σας δίνουμε εγγύηση 5 χρόνων για όλο το αυτοκίνητο και όχι μόνο για τα μηχανικά του μέρη. Και είμαστε η μόνη εταιρεία παγκοσμίως που σας προσφέρει εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Γιατί είμαστε βέβαιοι ότι το νέο σας Ford θα είναι απόλυτα άψογο. Από σήμερα, η Ford καλύπτει το αυτοκίνητό σας όσο κανείς άλλος και αλλάζει την αγορά μια για πάντα, προς όφελό σας. Ford. Σχεδιασμένα για τη ζωή, προορισμένα για μια ζωή. Το μυστικό στην κουζίνα μας, το φυσικό αέριο. Τώρα μαγειρεύουμε υγιεινά, νόστιμα και το κυριότερο, οικονομικά. Τα οικονομικά ωφέλη που αποκομίσαμε σαν Μακεδονία Παλάς από την χρήση του φυσικού αερίου, θα έλεγα ότι είναι απίστευτα. Με το φυσικό αέριο άλλαξε η ζωή μας. Τώρα πια έχουμε ζεστό νερό και θέρμανση συνέχεια στο σπίτι. Κάνουμε οικονομία και πληρώνουμε μόνο ό,τι καταναλώνουμε. Το φυσικό αέριο μπαίνει στη ζωή μας. Πρακτικό, οικονομικό, ασφαλές, οικολογικό, φυσικό αέριο. Αλλάξτε ενέργεια, αλλάξτε ζωή. Φυσικά από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΑΕ. Ελληνικά, διαχρονικά, χειροποίητα έργα τέχνης. Φτιαγμένα από ξύλο, ιστορία και πολιτισμό. Ανδρέου New Classic, το όνομα που γράφει ιστορία στο έπιπλο. Νέο κατάστημα Αθηνών, Χαλανδρίου 14, στην Αγία Παρασκευή. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, που η φύση δείχνει το μεγαλείο της. Εδώ που τα ζώα ζουν ελεύθερα, εμείς συλλέγουμε το γάλα μας και σας το προσφέρουμε.
Φρέσκο γάλα Ευρωφάρμα. Το καλό να πίνετε. Ευρωφάρμα. Θέμα ποιότητας. Ναι, κύριε Γκέντς. Ακριβώς. Υπάρχει μια ειδικότητα των μαθηματικών. Δηλαδή θέτουμε πάντα το θέμα σε τι χρησιμεύουν τα μαθηματικά. Και πολύ λιγότερο συχνά θέτουμε το ερώτημα, λοιπόν, σε τι χρησιμεύει η φυσική, σε τι χρησιμεύει η γεωγραφία, σε τι χρησιμεύει η ιστορία. Γιατί τα φτωχά μαθηματικά, τα καημένα αυτά μαθηματικά, πρέπει πάντα να δικαιολογούν τη χρησιμότητά τους. Εγώ λοιπόν απαντώ και λέω, πρώτα απ' όλα, ότι τα μαθηματικά ne sont pas obligés d'avoir à répondre à cette question. Δεν είναι αναγκασμένα να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση. Δεν είναι υποχρέωσή τους με τον ίδιο τρόπο. La question de l'utilité est une question éminemment politique. Που είναι πρώτα απ' όλα νομίζω προφανώς πολιτική, δηλαδή είναι μια φιλοσοφική όψη του κόσμου να θεωρήσουμε ότι τα πράγματα πρέπει να είναι χρήσιμα. Και χρήσιμα τι σημαίνει, δεν ξέρω. Δηλαδή η αγάπη είναι χρήσιμη. Ο Θεός είναι χρήσιμος. Η πολιτική είναι χρήσιμη. Το χρηματιστήριο είναι χρήσιμο. Βλέπετε λοιπόν. Δεν θέλω λοιπόν τώρα να παίξω με τη φιλοσοφία, αλλά συστηματικά όταν μιλάμε για μαθηματικά μας λένε ναι, αλλά πραγματικά αυτά χρησιμοποιούν κάτι. Και εγώ λοιπόν τους απαντώ, λέω κάτι το οποίο είναι πραγματικά ένα σοκ. Πρέπει να ξέρετε να μιλάτε με μαθηματικούς. Έτσι λοιπόν αυτά δείτε τη χρησιμότητά τους. Λοιπόν, χρησιμεύουν σε παραπάνω από το να πληρώνουν τους μαθηματικούς για να υπάρχουν. Ναι, βεβαίως. Η διδασκαλία των μαθηματικών στο σχολείο, αν γίνεται με έναν ορισμένο τρόπο, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Μας δίνει πάρα πολύ γνώση. Νομίζω ότι μπορώ να σας πω τρία σημεία όπου τα μαθηματικά μου φαίνονται ότι είναι τα καλύτερα που μπορεί να υπάρχουν και δεν υπάρχουν ομοιότητες στα γαλλικά του στη φιλοσοφία. Πρώτα απ' όλα, είναι πρακτικά. Υπάρχει η αυστηρότητα, η πρακτική της αυστηρότητας. Δεν μπορούμε να κάνουμε με τα μαθηματικά χωρίς να έχουμε κάτι το αυστηρό. Σήμερα λοιπόν, στην ιστορία του σήμερα, λέμε ίσως, μπορεί, περίπου. Στα μαθηματικά δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει το ίσως. Λέμε μαθηματικά πόσο είναι. Δηλαδή πρώτα απ' όλα είναι η αυστηρότητα. Δεύτερον, στα μαθηματικά χρησιμοποιούμε πολύ αυτό που λέμε την υποθετική σκέψη. Τι είναι η υποθετική σκέψη? Λέμε, εάν το τρίγωνο αυτό είναι ισοσκελές ή όχι κλπ. Και μετά κάνουμε την απόδειξη. Αλλά δεν το ξέρουμε αυτό από την αρχή. Κάνουμε μια υπόθεση. Έτσι λοιπόν, το να μπορούμε να σκεφτούμε με τρόπο αυστηρό, να τηρούμε όλους τους νόμους της λογικής σε σχέση με μια υπόθεση, την οποία δεν μας ζητάνε εκ των προτέρων να πούμε αν είναι αληθινή ή όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η ιστορία της σκέψης είναι επίσης να σκεφτόμαστε για πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. La pensée n'est pas uniquement matérialiste. Δηλαδή η σκέψη δεν είναι υλική, ηλιστική. Δεν έχουμε ανάγκη να έχουμε αντικείμενο. Και γιατί είναι ικανή λοιπόν η σκέψη να σκέπεται πέρα από τα πραγματικά αντικείμενα, πέρα από τις πραγματικές καταστάσεις, μπορεί λοιπόν να δημιουργήσει και να παράγει. Και το τρίτο σημείο που μου φέρεται πάρα πολύ σημαντικό για τα μαθηματικά είναι να θεωρήσουμε ότι εκφραζόμαστε σε μια γλώσσα. Έχουμε τη δυνατότητα έκφρασης. Είναι μια γλώσσα. Είναι μια ξένη γλώσσα τα μαθηματικά. Και οι περισσότεροι μαθητές χάνονται στα μαθηματικά, γιατί δεν καταλαβαίνουν ακριβώς ότι πρόκειται για μια γλώσσα. Έτσι λοιπόν εκφράζουμε πράγματα στα μαθηματικά. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας ρωτήσω κάτι. Είναι μια γλώσσα μεταξύ των ανθρώπων στη γη ή είναι και μια γλώσσα μεταξύ των συμπαντικών ενδεχομένως όντων? Γιατί μεταξύ αυτών που έστειλαν με ένα μισό λεπτό, δεν τελείωσα την ερώτησή μου, γιατί έστειλαν μεταξύ αυτών μάλλον που έστειλαν οι Αμερικανοί στο φεγγάρι, σαν στοιχεία, στο διάστημα, όχι στο φεγγάρι, αν κάποια στιγμή πέσουν σε κάποιον εξωγήινο πλανήτη, ήταν και μαθηματικά. Αυτά τα μαθηματικά, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να τα καταλάβει
και ένα άλλο όν από άλλο πλανήτη. Μεταξύ αυτών είναι και το π. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί υπάρχει αυτό το π. Και τελειώνω με τα θεωρητικά, περάσουμε λίγο στα πρακτικά μετά, κύριε Αντωνίου. Πόσο πρακτικά μπορεί να είναι αυτά που θα δούμε μετά. Το ξέρουμε όλοι αυτό το σχέδιο, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάτι το οποίο δεν θα ήταν αναγόγημα για τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν να βρούμε κώδικες οι οποίοι θα είναι πέρα από τους ανθρώπους, για να πετέτε, γιατί ίσως θα υπάρχουν άλλοι έξυπνοι άνθρωποι εκτός από τους ανθρώπους και να μπορούν να τα καταλάβουν. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω να σας πω. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ ποιητικό, αυτό μπορώ να πω. Και αυτό αποδεικνύει ότι δεν είμαστε εγωιστές και ότι αγαπούμε να έχουμε γείτονες στον κόσμο, μέσα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ίσως να φοβόμαστε λίγο και τη μοναξιά. Εγώ δεν ρώτησα γιατί τα στείλαμε. Ρώτησα γιατί στείλαμε συγκεκριμένα, ας πούμε, μαθηματικά και αν αυτά τα καταλάβουν, μεταξύ των οποίων ήταν και το π, αυτό το 3,14. Να ακούσουμε και τον κύριο Βασιλείου. Ναι, πιστεύω ότι αυτό έρχεται με την πρώτη ερώτηση που κάνατε. Πιστεύω ότι εμείς οι άνθρωποι βασικά πιστεύουμε ότι η φύση ξέρει μαθηματικά και γι' αυτό πιστεύουμε ότι και οι άλλοι, τα άλλα όντα τα οποία έχουν ανακαλύψει το π, θα έχουν μάθει τα μαθηματικά της φύσης και αυτά αν έχουν στο ίδιο νοητικό επίπεδο με εμάς και έτσι θα μπορούσαν να τα αναγνωρίσουν. Τώρα πούμε λίγο σε πιο πρακτικά πράγματα. Να πω ένα παράδειγμα, κύριε Σαββίδη, που δείχνει τον υποθετικό στοχασμό που ανέφερε ο καθηγητής Γιώργης. Ο Ντιράκ από τους θεμελιωτές κυβαντικής θεωρίας, αφού πήρε το βραβείο Νόμπελ, είναι η θεωρία που στηρίζονται κυβαντικοί υπολογιστές. Προσπάθησε να φτιάξει ηλεκτρομαγνητισμό, υποθέτοντας ότι οι μαγνήτες μπορούν να υπάρχουν σαν βόρειος και νότιος πόλος ξεχωριστά. Βλέπουμε τα ηλεκτρικά φορτία είναι θετικά και αρνητικά. Γιατί να μην είναι και οι μαγνήτες μόνο να μπορούμε να απομονώσουμε το βόρειο μαγνητικό πόλο από το νότιο μαγνητικό πόλο. Ποτέ δεν το βλέπουμε αυτό στη φύση. Λέει λοιπόν ο Ντιράκ, ας φτιάξω μια ηλεκτρομαγνητική θεωρία, υποθέτοντας ότι απομονώνω τους μαγνητικούς πόλους. Γιατί δεν είναι απομονωμένη η μαγνητική πόλη? Πάντα εμφανίζονται μαζί. Σαν ζευγάρι. Σε αντίθεση με τα φορτία, τα ηλεκτρικά. Έφτιαξε λοιπόν μια ωραιότατη θεωρία μαθηματική, με βάση αυτή την υπόθεση, αλλά κατάφερε να βγάλει συμπέρασμα το οποίο μπορούσαν να το επαληθεύσουν πειραματικά οι φυσικοί. Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Έγινε το πείραμα και διαψεύστηκε ο μεγάλος Ντιράκ. Είχε πάρει ήδη το Νόμπελ. Τον πιάσανε δημοσιογράφοι σαν και εσάς. Κύριε Ντιράκ, τι συμβαίνει? Αποτύχατε στις προβλέψεις σας? Η απάντηση ήταν εξής. Λυπάμαι πάρα πολύ που ο Θεός δεν χρησιμοποίησε αυτή την καταπληκτική μαθηματική θεωρία στην κατασκευή της φύσης. Άρα έχει αδικό Θεός, θα το δειρά. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Αυτή ήταν η απάντηση. Μερικοί τώρα μπορεί να πιστέψουν στον Ντιράκ. Ναι. Juste à propos de Dieu, dont on parle beaucoup. Για τον οποίο μιλάμε πολύ, με τους μαθηματικούς είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είναι ότι λοιπόν ένας πολύ μεγάλος μαθηματικός, ο κύριος Λαπλάς, για τον οποίο λέμε ότι είναι ο πατέρας της δετερμινιστικής φιλοσοφίας, έγραψε ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό στο τέλος του 18ου αιώνα στη Γαλλία, όταν υπήρχε λοιπόν η Γαλλική Επανάσταση και μετά έγραψε λοιπόν το σύστημα του κόσμου. Δε θέλει να εξηγήσει με ορισμένο τρόπο πώς λειτουργεί ο κόσμος. Και ξέρετε ότι ο Βοναπάρτης ήταν λίγο μαθηματικός, όχι πολύ, λίγο. Και είχε εκλεγεί και στην Ακαδημία. Και υπάρχει ένα μαθηματικό πρόβλημα, το οποίο ονομάζεται το πρόβλημα του Ναπολέοντα. Και όταν ενδιαφερόταν για τα μαθηματικά και τη φυσική, ρώτησε λοιπόν στο φίλο του, γιατί ήταν φίλο του, Λαπλάς, διάβασα το βιβλίο σου, αλλά δεν είδα πουθενά τη θέση του Θεού εκεί μέσα. Και του είπε, δεν έχω ανάγκη από αυτή την υπόθεση. Μάλιστα. Κύριε Αντωνίου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, στο πλαίσιο των εφαρμογών των μαθηματικών που αναζητούμε,
υπάρχει κάποια εφαρμογή των μαθηματικών στην επικοινωνία και ποια μορφή μπορεί να είναι αυτή? Ναι, τα τελευταία 10 χρόνια ζούμε μια επανάσταση που φιλόσοφοι και επιστημολόγοι έχουν χαρακτηρίσει της ίδιας δυναμικής με την τυπογραφία. Είναι η επανάσταση του διαδικτύου. Ναι. Είναι αυτό το νέο εργαλείο που διαθέτουμε και μπορούμε πλέον να είμαστε σε επαφή μεταξύ μας όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, το διαδίκτυο προσφέρει επικοινωνιακές δυνατότητες που ξεφεύγουν εντελώς από τα μαθηματικά που γνωρίζουμε. Τα τελευταία 4 χρόνια αναπτύχθηκε πολύ η λεγόμενη θεωρία των δικτύων. Ναι. Όπου των επικοινωνιακών δικτύων. Δηλαδή, αν εμείς επικοινωνούμε και εγώ μόνο σας ακούω, ένα βέλος από εσάς προς εμένα δείχνει τη φορά της επικοινωνίας. Εγώ με τη σειρά μου μεταφέρω την συζήτηση σε 15 άτομα. Ένα από αυτά βγαίνει στην τηλεόραση και τον βλέπουν οι τηλεθεατές. Λοιπόν, με αυτές τις απλές σκέψεις φτιάχνει κανείς δίκτυα και μπορεί να εκτιμήσει πώς μεταβιβάζεται η ενδιαφέρουσα πληροφορία στα δίκτυα αυτά. Παραδείγματος χάρη, έχουν γίνει μοντέλα που περιγράφουν τη διάδοση ιών σε μια κοινωνία. Έχουν γίνει μοντέλα για το διαδίκτυο. Και βλέπουμε ότι τα δίκτυα τα οποία η φύση επιλέγει δεν είναι αυτά τα οποία είναι ομοιόμορφα κατά εμένα, όπως ας πούμε ένα πλέγμα σαν την Κυψέλη που ανέφερε ο κ. Βασιλείου πριν. Είναι δίκτυα τα οποία μοιάζουν με τους κόμβους των αεροδρομίων. Δηλαδή υπάρχουν στην Αμερική συνήθως πας στο Σικάγο ή σε μια άλλη πολιτεία και από εκεί διακλαδίζεσαι. Το ίδιο και στην Ευρώπη, πας στη Φραγκφούρτη ή στις Βρυξέλλες. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ποταμό. Δηλαδή αυτό είναι ένα ο Μισισίπι, αν μπορούμε να το δούμε. Κρατήστε το καλά, θα το δείξουμε. Ο ποταμός Μισισίπης, τον βλέπετε στα πλαίσια των δικτύων. Ναι. Τι κάνει αυτός? Βλέπετε ότι υπάρχουν κεντρικά κανάλια και κεντρικές απολύξεις και μετά κάθε μία κεντρική απολύεται σε πάρα πολλές. Η φύση δηλαδή δεν ακολουθεί την ομοιογένεια. Διαρκώς μορφοδομείται. Τα επικοινωνιακά δίκτυα περιγράφονται κάπως έτσι. Παραδείγματος χάρη έχουν μελετηθεί τα δίκτυα που αναφέρει ένας επιστήμονας σε έναν άλλο επιστήμονα. Τα δίκτυα που αντιστοιχούν στη δημοτικότητα των ηθοποιών, των πολιτικών. Μάλιστα. Και πώς πρέπει να γίνεται το πολιτικό μάρκετινγκ ώστε να έχει κανείς μεγίστη αποτελεσματικότητα. Δηλαδή με λίγα άτομα να πετύχει το μέγιστο αποτέλεσμα. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Το καλύτερο αποτέλεσμα. Για τη μετάδοση μιας πληροφορίας. Για τη μετάδοση μιας πληροφορίας. Ποιο είναι έχει το μήνυμα ανθρώπων που χρειάζονται? Ότι αυτό που είπατε. Αρκούν 5 κόμβοι, 5 άτομα για να επικοινωνήσετε εσείς τώρα με τον πρόεδρο Μπούς και να του μεταφέρετε κάποιο μήνυμα. Λοιπόν, εδώ ήδη είμαστε 5. Ακόμη έναν, αν βρούμε δηλαδή, μπορεί να μας συνδέσει με τον Μπούς. Ακριβώς. Ναι, αυτός πρέπει να είναι όμως να τον ξέρουν πολύ καλά. Ας πούμε να είναι ο Τσένι. Αν είναι πώς θα βρεις τον έναν είναι θέμα. Αν είναι η γυναίκα μου ή ο γιος μου, ας πούμε, δεν μπορεί να μας συνδέσει. Ακριβώς. Είμαστε 6 κι εμείς. Το θεώρημα δεν σου λέει ποιος θα είναι ο πέμπτος. Το θεώρημα σου λέει ότι αρκεί να βρεις 5. Μα και έναν, αν ξέρεις. Έτσι πώς το λέει το θεώρημα, και αν ξέρεις τον Τζένι, πηγαίνεις στον Μπούς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις άλλους 4, έτσι δεν είναι? Για να φτάσεις τον Τζένι. Ναι. Ναι, αν το γνωρίζεις. Νομίζω ότι υπάρχει το γεγονός ότι το άλλο πρόσωπο δεν θα είναι κουφό, βέβαια. Γιατί αν είναι κουφό, τι θα γίνει? Pourquoi? Si il est sourd, si cette personne est sourde, qu'est-ce qui se passe? Υπάρχουν δυσκολίες να ακούσουμε αυτά που λέει ο κόσμος. Μιλάω για το πόλεμο στον Ιράκ, για παράδειγμα. Μπορούμε να έρθουμε σε επαφή και να μην καταλάβουμε ο ένας τον άλλον ή να μην θέλουμε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Αυτά τα θεωρήματα είναι θεωρήματα τα οποία ελαχιστοποιούν τα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί μαθηματικοί που είναι έτσι. Υπάρχει ένα θεωρήμα. Είναι το θεωρήμα των 4 χρωμάτων που λέει ότι για να κάνουμε ένα χάρτη, όσο περίπλοκος κι αν είναι,
Ή σημαίνει ότι δύο χώρες διπλανές δεν μπορούν να έχουν το ίδιο χρώμα. Έτσι δεν είναι? Γιατί αν έχουν το ίδιο χρώμα δεν μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε. Έτσι λοιπόν αποδείξαμε ότι ήταν πραγματικά μια απόδειξη ότι με τέσσερα χρώματα μόνο μπορούμε να κάνουμε όλους τους χάρτες. Και για παράδειγμα, τι κάνουμε με τα μαθηματικά? Μόνο οι μαθηματικοί μπορούν να απαντήσουν σε τέτοιες ερωτήσεις, όπως θα ήθελα να το κάνω αυτό. Και αν υπάρχει μια δυνατότητα ανάμεσα σε όλες τις δυνατές περιπτώσεις να βρούμε ποιο είναι το minimum ή το καλύτερο. Αυτός είναι ο τύπος των ερωτήσεων που μπορούμε να απαντήσουμε όταν μας λένε τι κάνουμε με τα μαθηματικά. Συχνά στα μαθηματικά κάνουμε αυτό το πράγμα. Ή όταν υπάρχουν πολλά αντικείμενα του ίδιου τύπου, προσπαθούμε να βρούμε, αν δεν έχουμε ένα πολύ μικρό αριθμό, που μας επιτρέπει να τα κάνουμε όλα. Πώς? Πόσο υπάρχει το καλύτερο παρελθόν με τα τέσσερα χρώματα. Ξέρουμε όμως ότι τα χρώματα είναι απεριόριστα. Και υπάρχει ένα θεώρημα που είναι μέσα στα χρώματα και λέει ότι μόνο με τα τέσσερα, τρία για την ακρίβεια, μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Στα μαθηματικά λοιπόν, περνάμε λοιπόν τον καιρό μας, κάθε φορά που υπάρχουν καινούργια αντικείμενα να λέμε, ίσως υπάρχουν αντικείμενα τα οποία μας επιτρέπουν να τα κάνουμε όλο. Αυτό είναι μεταξύ άλλων. Και όλος ο κόσμος καταλαβαίνει τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή με το λίγο να κάνουμε πολλά. Κύριε Βασιλείου. Κύριε Βασιλείου. Για ποιο ερώτημα θέλετε να σας πω? Για το ερώτημα αυτό που έδειξε και ο κύριος, αν έχετε την ίδια άποψη, και πείτε κάτι για την αποτελεσματικότητα των μαθηματικών. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι τα μαθηματικά είναι. Δεν είναι στα μαθηματικά, δεν υπάρχει υποκρισία. Στα μαθηματικά είναι καθαρά εκπεφρασμένο του τι μπορεί να επιτευχθεί με αυτά πάντοτε. Υπάρχουν όμως κακοί χρήστες των μαθηματικών και αναποτελεσματικοί χρήστες των μαθηματικών. Για όλες τις επιστήμες. Ακριβώς. Δηλαδή, ένας καλός γνώστης κάποιες μαθηματικές. Μάλιστα, κάπου διάβαζα στον Αρχιμίδη τα ρίχνουν ότι πρώτος χρησιμοποίησε την επιστήμη για πολεμικούς σκοπούς. Ναι, όχι, γιατί κάποτε είπε κάποιος ότι με τη στατιστική μπορεί να πεις ότι ψέμα θες. Αυτό είναι τελείως αναλυθές. Ένας μη γνώστης της στατιστικής μπορεί να πει κακή, να καταλήξει όποιο συμπέρασμα θέλει με τη στατιστική, παραδείγματος χάρη. Ένας καλός γνώστης στατιστικής θα καταλάβει αμέσως το ψέμα που κρύβεται πίσω από μια στατιστική πρόταση. Το ανοίγεται ένα μεγάλο Όχι, κεφάλαιο. Όχι, γι' αυτό είμαι απόλυτος. Πάντα μπορεί να διακρίνει κανένας σε ποιο σημείο έχει αποτύχει η συνταγή. Μάλιστα. Από τη στιγμή που είναι μια επιστήμη που βασίζεται στην τυχαιότητα, έχει μια δόση αμφιβολίας. Όχι, άρα εκεί πέρα μπορεί να σας πει κανείς. Έχει μια αυστηρότητα στο τι λέει, αλλά δεν μπορεί να τη μεταφράζει σωστά. Όταν σας λέω ότι ένα γεγονός μπορεί να συμβεί με μια πιθανότητα 95%, αυτή είναι μια ακριβής απάντηση. Α, εντάξει, εσείς όμως είναι, μπορεί να το χρησιμοποιήσετε με όποιο τρόπο θέλετε. Ναι. Ναι, αυτό θέλω να πω. Μάλιστα. Να δούμε τώρα λίγο, να κάνουμε αυτή τη γέφυρα μεταξύ των μαθηματικών και της λογοτεχνίας. Έχετε γράψει κι εσείς ένα βιβλίο, κύριε Μπαλή, έτσι? Τι σχέση μπορεί να έχουν τα μαθηματικά με τη λογοτεχνία? Τα μαθηματικά έχουν μια δικό τους τρόπο έκφρασης. Η λογοτεχνία είναι κάτι διαφορετικό. Για πείτε μας. Θα απαντήσω κι εγώ αυτό. Αν θυμάμαι καλά, ο Χάιζενμπεργκ είπε ότι δύο γλώσσες έχει ο άνθρωπος για να καταλάβει τη φύση. Ναι. Τα μαθηματικά και την ποίηση. Μίλατε, σας ακούω. Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα. Αν την αναζητήσει κανένας αυτή στο έργο το λογοτεχνικό, εγώ ασχολήθηκα ιδιαίτερα με το πώς χρησιμοποιούνται τα μαθηματικά στην ποίηση. Και μάλιστα αφορμή έδωσε ένα δοκίμιο του Ελίτη, η μέθοδος του Άρα, όπου καταρχήν ο τίτλος του παραπέμπει στα μαθηματικά και το όλο δοκίμιο μιλάει για την, όχι ακριβώς για τη χρησιμότητα των μαθηματικών, αλλά για την ομορφιά των μαθηματικών για να κατανοήσει κανένας τον κόσμο. Και μάλιστα λέει κάπου πολύ χαρακτηριστικά ότι όταν λέει δεν καταλάβαινα τα μαθηματικά, χρειάστηκε να κάνω μία μετακίνηση και να τα δω με μία άλλη πλευρά για να μπορέσω να τα κατανοήσω. Και σκέφτομαι αν πρέπει αυτή την άλλη όψη
να την κάνουμε στους μαθητές, στα παιδιά, στον κόσμο, ώστε να δημιουργήσουμε τα αλλιώς αποδεικτέα και οριζόμενα μαθηματικά. Μάλιστα. Που περισσότερο αυτά... στο εκπαιδευτικό είναι το. Στο εκπαιδευτικό είναι η αγωνία σας. Δεν, βέβαια, στο εκπαιδευτικό, γιατί το σχολείο είναι αυτό που δημιουργεί. Μάλιστα. Αυτό το φόβο για τα μαθηματικά. Μάλιστα. Και η ποίηση, τελειώνω, είναι ένας τρόπος να πλησιάσουμε τα μαθηματικά μέσα από την ποίηση. Έχω κάνει και με συναδέλφους έτσι διδασκαλίες σε σχολεία και τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Πολύ θετικά. Βέβαια. Ναι, κύριε Βασιλείο. Ήθελα να πω ότι έχουν πολύ μεγάλη σχέση τα μαθηματικά με τη λογοτεχνία. Πρώτα απ' όλα έχουν τη δικιά τους λογοτεχνία. Τα μαθηματικά τι είναι? Είναι η πιο συμπαγής γλώσσα που υπάρχει. Δεν υπάρχει. Η λογοτεχνία είναι πιο απλωμένη όμως. Ναι, άρα λοιπόν έχουμε μια λογοτεχνία μέσα στα ίδια τα μαθηματικά. Επίσης τα μαθηματικά περιγράφουν. Μια αρνητική λογοτεχνία έχουμε. Όχι, δεν είναι αρνητική. Όταν φτιάχνουμε μια πρόταση με μια. Ολόκληρο κείμενο με μια πρόταση. Με αυτό μια είναι κακή λογοτεχνία. Ναι, σε μερικές στιγμές. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, τα μαθηματικά περιγράφουν τη φύση. Ο άνθρωπος ζει μέσα στη φύση. Τα χρησιμοποιεί. Άρα έχετε το αντικείμενο της πλοκής και της λογοτεχνίας στα χέρια σας. Το θέμα είναι να το πλάσετε και να το κάνετε κατανοητό στο ευρύτερο κοινό. Έχετε, δηλαδή για ένα συγγραφέα υπάρχει τεράστιος πλούτος για να κάνει λογοτεχνία χρησιμοποιώντας τα μαθηματικά. Μάλιστα. Τώρα τελειώσαμε τον κύριο Γκέντς. Ναι. Δύο λόγια γι' αυτό. Λίγο σύντομα, γιατί έχει περιοριστεί. Ο Οπενχάιμερ έγραψε κάποια ποίηματα. Μόλις τα διάβασε ο Ντιράκ, ξαφνιάστηκε. Πήγε, τον βρίσκει λοιπόν και του λέει: δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείς και γράφεις ποίηματα. Ο επιστήμονας προσπαθεί να βρει κάτι καινούριο και να το διατυπώσει με όσο πιο κατανοητό τρόπο γίνεται. Ενώ ο ποιητής συνήθως προσπαθεί να βρει κάτι γνωστό σε όλους και το διατυπώσει με όσο πιο κατανόητο τρόπο γίνεται. Επίσης, σε αυτά που είπε ο κ. Βασιλείου, ήθελα να προσθέσω ότι πολλές φορές οι μαθηματικοί χρησιμοποιούν το χιούμορ για να δείξουν μια ένταση διανοητική που υπάρχει. Παραδείγματος χάρη, γιατί για στατιστική, ο αντιπρόεδρος της μαθηματικής εταιρείας είπε ότι η στατιστική είναι σαν τον μπικίνι. Αυτό που δείχνει είναι ενδεικτικό. Αυτό που κρύβει είναι το πιο ενδιαφέρον συνήθως. Και επίσης ο Ράσελ, στο διάλογο που είπατε πριν για το αν υπάρχει τελεολογία ή πιθανότητα, θέλοντας να κατηγορήσει τους υπέρμαχους της πιθανότητας, είπε ότι υπάρχει ένα ειδικό τμήμα στην κόλαση για αυτούς που κάνουν πιθανότητα. Αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν μαϊμούδες να παίζουν με γραφομηχανές και ξαφνικά οι μαϊμούδες γράφουν το Σέξπιρ. Λοιπόν, εσείς κύριε Γκέντς έχετε γράψει μαθηματικά, βιβλία λογοτεχνικά, δεν θα σας ρωτήσω για αυτό το θέμα. Επειδή ο κύριος Αντωνίου εδώ είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος, εργάζεται μαζί με τον Πριγκοζίν της θεωρίας του χάους εδώ στην Ελλάδα, τον είχα ρωτήσει μια φορά, επειδή έτσι το εξέλαβα εγώ, ίσως δεν τα ξέρω καλά, όχι, ίσως δεν τα ξέρω καλά, αν το χάος έχει σχέση με την αναρχία και σαν ιδεολογία και σαν πρακτική. Η δικιά σας άποψη ποια είναι, η θεωρία του χάους έχει σχέση με την αναρχία? Η αναρχία. Οι αναρχικοί το λένε αυτό. Δεν είναι η αταξία η αναρχία. Αλλά είναι μια τάξη την οποία έχουμε επιλέξει. Γιατί μου ρίχνετε το γάντι, το θέμα της τάξης της αυταξίας και της αταξίας είναι θεμελιώδης. Είναι θεμελιώδες το θέμα. Τα μαθηματικά όλο και περισσότερο αρχίζουν να ενδιαφέρονται για την αταξία, όχι μόνο για την τάξη και την ευταξία. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι τον περισσότερο καιρό η κοινωνία έχει ανάγκη από αταξία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αταξία. Ξέρετε κάτι το οποίο είναι πολύ γνωστό? Είναι όταν κάνουμε απεργία. Όταν κάνουμε λοιπόν απεργία διαρκείας και όταν για παράδειγμα οι τελωνιακοί θέλουν να εφαρμόσουν κατά γράμμα τον νόμο. Μετά από μία ώρα όλα σταματούν, βλέπετε. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να είναι κάποιος αυθάρρης, ας πούμε,
και να ξαναδεί τους νόμους που μπορούν να έχουν τη δική τους έννοια, αλλά πάντα πρέπει να αναφερόμαστε στους νόμους, βέβαια. Αλλά τελικά μερικές φορές δεν αναφερόμαστε στο γράμμα του νόμου, μερικές φορές φτάνουμε σε πολύ σοβαρά πράγματα. Ίσως χρειάζεται ίσως λίγη αταξία. Ευχαριστώ πολύ όλους σας που ήρθατε σήμερα εδώ. Μας είπατε ενδιαφέροντα πράγματα για τα μαθηματικά. Άλλωστε και αυτός, κύριε Μπαλή, είναι ένας τρόπος να τα κάνουμε αγαπητά τα μαθηματικά και στους μαθητές και στους γονείς τους, διότι χρειάζονται, όσο και αν έχουν εμπολείς υποκατασταθεί από τους υπολογιστές. Δεν ανοίγω άλλο ζήτημα, θα διαφωνήσετε ίσως, άλλη φορά θα τα πούμε. Σίγουρα είναι χρήσιμο τέτοιες λοιπόν, συζητήσεις. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε σήμερα μαζί μας. Καλή σας νύχτα. Thank you.